έκθεση ζωγραφικής και εκλειπτικής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στον τεχνοχώρο της Τόνιας Θεοδόρου. Η γνωστή σε όλους μας σχεδιάστρια κοσμημάτων υποδέχτηκε τους εκλεχτούς της φίλους σε μια όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο. Είναι τιμή μου που είναι εδώ και μου εγκαινιάζει επιτέλους την πρώτη έκθεση ζωγραφικής και εκλειπτικής. Θεωρώ το κόσμημα και εκείνον εξίσου εκλειπτική. Ευχαριστώ όλους τους καλλιτέχνες που είναι εδώ. Θαυμάζω την τέχνη, αγαπώ την τέχνη και όπως ξέρετε η αγάπη μου έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια πριν. Τέχνη δεν είναι για τους αργόσχολους, το έχω διαβάσει κάπου. Είναι για τους δυνατούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο δήμαρχος της πόλης μας, Ανδρέας Χρήστου. Πολλά μπορεί να περιμένει κάποιος από την Τόνια, γιατί είναι ένας άνθρωπος με φαντασία, με όραμα, με καλλιτεχνική ενόραση και με πρακτική δράση για ό,τι αποφασίσει και για εκείνα στα οποία πιστεύει. Αυτή τη φορά όμως ομολογουμένως μας έχει εκπλήξει. Έχει ξεπεράσει τη δική μας προσδοκία, αυτό που θα μπορούσε να αναμένει ένας από έναν επαγγελματία που για χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και της δημιουργίας αλλά και αναγκαστικά της εμπορικής δραστηριότητας. Γεννημένη η ίδια στην καρδιά της Λεμεσού, κουβαλά μαζί της γνωρίσματα, ερεθίσματα, εικόνες, παραστάσεις αλλά και συγκινησιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν από εμάς να περνά δίπλα από τη βιτρίνα της Τόνιας. Αυτή λοιπόν την παρέμβαση της στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης μας απεφάσισε να την μεταφέρει έναν όροφο πιο πάνω, ακόμα μερικά μέτρα πιο ψηλά και να δημιουργήσει ένα χώρο που πραγματικά κανένας δεν περίμενε σε αυτό το σημείο της Λεμεσού. Ξεχωριστή αναφορά έκανε η δημιουργός τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη και την πρόεδρο ζωγράφων Δάφνη Τριμικλινιώτου, οι οποίοι με την σειρά τους απίφθηναν λίγα λόγια στους παρευρισκομένους. Η Τόνια είναι ένας άνθρωπος με παιδική ψυχή. Η Τόνια έχει τεράστιες ευαισθησίες. Όταν με εξήσε τον τρόπο που σκέφτεται και δουλεύει το κόσμημα, πραγματικά είναι απίστευτος. Η Τόνια βγάζει έξω το ψυχικό της κόσμο και είμαι βέβαιος ότι όταν βγάζεις την ψυχή σου δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει μπροστά. Τόνια μου, σου εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην προσωπική σου ζωή αλλά και στην δημιουργία. Σας ευχαριστώ. Στο θέμα του κοσμήματος, στην περίπτωση του κοσμήματος, υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από τις δημιουργίες της Τόνιας και είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και οπωσδήποτε κάθε καινούριο χώρο που δημιουργείται για την προβολή τη τέχνη για μα είναι πολύ σημαντικό και το θεωρώ ότι είναι μια καινούργια αιστεία πολιτισμού. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.